Ακούγομαστε καλά και στους δύο και στους ακροατές. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν σας άφησε να περιμένετε τόσο. Τον συναντήσατε χθες. Έτσι, ναι. Δεν είναι. Ναι. Το αντικείμενο ως επιτοπλίστων ήταν το θέμα του λιμανιού. Το πρωτεύον αντικείμενο. Κοιτάξτε, η αφορμή για να γίνει η συνάντηση αυτή, την οποία ζήτησα εγώ, ήταν οι εξελίξεις του τελευταίου καιρού στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα η ακύρωση του διαγωνισμού. Αυτός ήταν ένας λόγος, λογικό να με προβληματίσει, όπως προβλημάτισε και πολλούς συμπολίτες μας, και ζήτησα να δω τον Πρωθυπουργό, πρώτον για να ενημερωθώ για τους λόγους για τους οποίους πάρθηκε αυτή η απόφαση και δεύτερον για να δω τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Διότι εμείς πιστεύουμε στην ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, πιστεύουμε την ανάπτυξη την εμπορική του λιμανιού που θα φέρει την επιπλέον οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή. Τι απάντηση σας έδωσε, κύριε Κελέτση? Με αφορμή αυτό ζήτησα το ραντεβού, αλλά φυσικά συζητήσαμε και άλλα θέματα που αφορούν τον Εύρο και ιδιαίτερα την περιοχή του Βορείου Εύρου. Ωραία, να σταθούμε αρχικά στο λιμάνι. Τι απάντηση σας έδωσε ο Πρωθυπουργός? Για ποιο λόγο ακυρώθηκε ο διαγωνισμός? Κοιτάξτε να δείτε, ο διαγωνισμός ακυρώθηκε διότι με τις τελευταίες εξελίξεις τις γεωπολιτικές και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως όλοι έχουμε παρατηρήσει, η θέση της Αλεξανδρούπολης και ο ρόλος του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης έχουν αλλάξει. Έχει μεταβληθεί, έχει αυξηθεί αυτή η σημασία, η γεωπολιτική, ως και μια εναλλακτική σε σχέση με τα στενά του Βοσπόρου, λόγω της τάσης της Τουρκίας στον πόλεμο, σε σχέση και σε σύγκριση με την δική μας τάση. Αυτό έκανε την ελληνική κυβέρνηση να σκεφτεί ότι το λιμάνι δεν θα έπρεπε να περάσει σε ιδιωτικά χέρια σε αυτή την περίοδο, αλλά να παραμείνει υπό τον έλεγχο του κράτους, του ελληνικού κράτους, προκειμένου ακριβώς το κράτος να μπορεί σε κάθε περίπτωση να έχει την δυνατότητα και την ευελιξία να παίρνει τις αποφάσεις που χρειάζονται, χωρίς να υπάρχουν άλλα συμφέροντα μέσα σε αυτόν τον χώρο. Είναι βάσιμη αυτή η αιτιολογία. Το ερώτημα όμως είναι ότι εμείς για το λιμάνι περιμέναμε μέσω της ιδιωτικοποίησης να γίνει μια ανάπτυξη, να γίνουν επενδύσεις. Ο Πρωθυπουργός στο κομμάτι αυτό το οποίο εγώ του έθεσα και του είπα ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν τα έργα τα οποία εμπεριέχονται στο Master Plan, με διαβεβαίωσε ότι αυτά μπορούν να γίνουν από το ΤΑΙΠΕΔ, ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτά τα πράγματα και από τις δημόσιες επενδύσεις. Και έτσι εκεί στάθηκε και η κουβέντα σχετικά με το λιμάνι. Κύριε Κελέτση, μιλάμε για μια εξ ολοκλήρου στρατιωτική αξιοποίηση του λιμανιού ή θα δούμε και την εμπορική του αξιοποίηση? Γιατί αυτός ο προβληματισμός γεννήθηκε βλέποντας αυτές τις εξελίξεις. Αυτός ήταν και ο δικός μου προβληματισμός, όπως είναι ο δικός σας και όπως είναι όλου του κόσμου, και γι' αυτό και ζήτησα να δω τον Πρωθυπουργό και να το συζητήσω το θέμα. Διότι αλίμονο αν μέναμε μόνο στη στρατιωτική ανάπτυξη, παύλα, εκμετάλλευση, χρήστη του λιμανιού. Διότι αυτό είναι κάτι, ελπίζουμε, πρόσκαιρο, διότι πιστεύουμε ότι ο πόλεμος κάποια στιγμή θα τελειώσει. Το ερώτημα για μας δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι πώς θα αναπτυχθεί εμπορικά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να προκύψουν και τα οικονομικά ωφέλη από αυτή την ανάπτυξη. Και αυτό ήταν που συζήτησα χθες με τον Πρωθυπουργό. Επαναλαμβάνω, έλαβα τη διαβεβαίωση ότι η ανάπτυξη με τα έργα, οι επενδύσεις θα γίνουν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Πολύ ωραία. Να πάμε λιγάκι και στα θέματα που θίξατε σχετικά με το βόρειο κομμάτι του νομού. Να ξεκινήσουμε από το Δημότυχο και να ανεβούμε μετά πιο πάνω. Ανεβαίνουμε. Με τη σχολή ψυχολογίας. Λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι μια εκκρεμότητα η οποία υπάρχει. Ξέρετε ότι έχει ληφθεί απόφαση. Το ΜΕΝ Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο θέλει την ίδρυση σχολής ψυχολογίας που θα λειτουργεί στο διδημότικο. Μέδρα το διδημότικο. Έτσι, το διδημότικο θα γίνει η πέμπτη έδρα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Σε αυτό είμαστε όλοι αρρωγοί, το επιθυμούμε όλοι. Πλην όμως έχει καθυστερήσει η ίδρυση νομικά της σχολής.
και είναι ένα θέμα το οποίο έθεσα στον Πρωθυπουργό, ζήτησα την δική του παρέμβαση προκειμένου να τελειώσει αυτό το θέμα με το Υπουργείο Παιδείας, είτε με προεδρικό διάταγμα είτε με νομοθετική ρύθμιση, να έχουμε την ίδρυση της σχολής ψυχολογίας, έτσι ώστε από του χρόνου το Δημότυχο να έχει αυτή τη σχολή και να είναι στο μηχανογραφικό των επόμενων εξετάσεων. Κύριε Γελέτση, υπάρχει όμως μια καχυποψία, γιατί ο κόσμος φοβάται ότι θα έρθουν οι εκλογές που δεν είναι μακριά και μέχρι τότε δεν θα έχει λυθεί αυτό το ζήτημα. Ακούστε να δείτε, δυστυχώς το θέμα καθυστέρησε καταρχήν και με μια δική μας υπετιότητα, με την έννοια ότι δεν είχαμε καταλήξει το να προτείνουμε τον χώρο στον οποίο προσωρινά θα στεγαστεί η σχολή ψυχολογίας. Όταν λέτε δική μας... Είχαμε μια διαμάχη, όχι στο 10, όχι στο 3, όχι στο 2, όχι στο 1. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Όταν σου δίνουν μια σχολή πανεπιστημιακή, όπου είναι εξασφαλισμένος ο χώρος, όπου μελλοντικά και τα χρήματα, όπου μελλοντικά θα γίνουν τα κτίρια των σχολών, το Δημοκρίτιο τα έχει τα χρήματα, έχει το πλάνο του. Δεν είναι δυνατόν τώρα εμείς να μην βρίσκουμε που θα πάει, ας πούμε, για 5 χρόνια προσωρινά η σχολή αυτή και να μαλώνουμε γι' αυτό και να μην, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Την άποψή μου, αυτό ήταν ένα λάθος δικό μας, το οποίο μας κόστησε φυσικά. Έτσι, γιατί η σχολή ψυχολογίας θα μπορούσε να είναι στο μηχανογραφικό εδώ και 2 χρόνια, όχι μόνο φέτος, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, αλλά και τον προηγούμενο. Επειδή το παρακολουθούμε κι εμείς αυτό το ζήτημα, όταν λέτε λάθος δικό μας, λάθος των δημοτικών αρχών, λάθος ασυνεννοησίας με τους υπόλοιπους φορείς, λάθος των βουλευτών. Λάθος όλων όσων αναμειγνύονται το ζήτημα που πρέπει να στεγαστεί προσωρινά η σχολή ψυχολογία. Κατά την άποψή μου είναι αστείο όταν σου δίνουν μια σχολή, όταν επί χρόνια είναι διακαής πόθος όλων μας το Δημότυχο να γίνει η 5η έδρα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, να έχουμε ένα τέτοιο ζήτημα και να διαφωνούμε πάνω σε αυτό. Ένα άλλο ζήτημα που εκκρεμεί στο Δημότυχο. Τα παιδιά, ας πούμε, γιατί τα παιδιά κάποιον ενός δημοτικού για κάποια χρόνια θα πηγαίνουν 100 μέτρα πιο μακριά σε ένα άλλο δημοτικό σχολείο. Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε, μας έχει πει εδώ από τη συχνότητά μας ο Δήμαρχος ότι και ένα σχολείο δημοτικό στο Δημότυχο αναμένεται τα επόμενα χρόνια να κλείσει. Οπότε θα αποδεσμευόταν και μια τέτοια εκτελεστική κατάσταση. Αλήθεια σας λέω, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Δεν θέλω να μπω. Πραγματικά το θεωρώ ότι δεν άξιζε τον κόπο να χάσουμε για 2 χρόνια μία σχολή, επειδή δεν μπορούσαμε να βρούμε τη λύση σε αυτό το πράγμα. Ωραία, εμείς δεν θα εκβιάσουμε μια τέτοια συζήτηση. Αυτό που θέλω να πω ότι στο Δημότυχο, πέρα από την σχολή ψυχολογίας, εκκρεμεί και το ζήτημα της σχολής της νοσηλευτικής. Συζητήθηκε καθόλου αυτό το ζήτημα με τον Πρωθυπουργό? Όχι, δεν το συζήτησα αυτό το θέμα με τον Πρωθυπουργό. Το θέμα της νοσηλευτικής νομίζω είναι ξεκάθαρο. Εγώ δεν θέλω να κοροϊδεύω κανέναν. Πάντοτε είμαι ευθύς και λέω την αλήθεια. Η νοσηλευτική σχολή, φέτος στην νοσηλευτική σχολή μπήκαν 9 άτομα. Αν νομίζει κανείς ότι με 9 άτομα εις ακταίους μπορεί να σταθεί μια σχολή, τότε νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα λογικής και συνεννόησης. Ωραία, να συμφωνήσουμε με τη λογική σας. Από την άλλη προσέλαβε 2 καθηγητές. Ναι, προσέλαβε 2 καθηγητές. Αλλά δεν ήταν αυτό το πρόβλημα, νομίζω, της νοσηλευτικής σχολής στο Δημότυχο. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να μπορούσε να σταθεί η σχολή αυτή εκεί. Βλέπετε ότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο έχει αδιαφορήσει. Το Δημοκρίτιο βάζει ως προϋπόθεση για να πάρει, για να συμπεριλάβει την νοσηλευτική σχολή, ότι ενεφέτο χρόνο θα τη μεταφέρει στην Αλεξανδρούπολη. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία, κατά την άποψή μου, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιληθεί. Όταν δεν έχει και ενδιαφέρον πλέον για να έρθουν φοιτητές στη σχολή αυτή. Θεωρώ ότι το αντίβαρο πρέπει να είναι η ανάπτυξη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου με 2 σχολές καινούργιες στο Δημότυχο. Η αρχή πρέπει να γίνει με τη σχολή ψυχολογίας, η οποία μπορεί να λειτουργήσει από τον επόμενο Σεπτέμβρη και θα μπορούσε ίσως και από αυτόν τον Σεπτέμβρη που μας πέρασε. Τέλος πάντων, δεν επανέρχομαι στη συζήτηση αυτή. Το θέμα είναι λοιπόν ότι το Δημοκρίτιο πρέπει να αναπτυχθεί στο Δημότυχο, έτσι ώστε και το Δημότυχο να έχει μερίδιο
στους φοιτητές αλλά και στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι να βάλουμε στο τραπέζι μια πιθανή συζήτηση και διεκδικήσεων και τη στήριξη περισσότερο των πανεπιστημιακών σχολών της Ορεστιάδας με οποιοδήποτε τρόπο, νομίζω. Γενικότερα υπάρχει ένα ζήτημα, όπως ξέρετε, με κάποιες σχολές, διότι δυστυχώς πολύ άκρητα και χωρίς μελέτη έγινε μια ανοιχτή, μια μετατροπή όλων των ΤΕΙ της χώρας σε πανεπιστήμια. Αυτό κόστισε και στις υπάρχουσες σχολές και το πληρώνουν και οι σχολές της Ορεστιάδος, διότι πάρα πολλές σχολές που βρίσκονται στην κεντρική Ελλάδα και σε πιο κοντινά σημεία προς τα κέντρα, τα μεγάλα τα αστικά, πλέον έχουν σχολές με το ίδιο αντικείμενο. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί έναν ανταγωνισμό αθέμητο σε σχέση με μια σχολή η οποία βρίσκεται στην πιο ακριτική περιοχή της χώρας. Γιατί το επιχείρημα των 9 εισακτέων θα ισχύει αύριο και εδώ. Πολύ πιθανόν. Ναι. Πολύ πιθανόν, αν αυτό συνεχιστεί. Άρα πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους λύση σε αυτό το ζήτημα. Ωραία. Να πάμε σε ένα θέμα τώρα το οποίο αναδείξαμε εμείς στο Ράδιο Εύρος την προηγούμενη εβδομάδα, όταν το Υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την λίστα με τους Δήμους που εντάσσονται στον πόνους του 15%. Εμείς εδώ στο Ράδιο Εύρος, κατευθείαν εκείνη την ώρα, περίπου στις 1,5 ώρα το μεσημέρι, διαπιστώσαμε αυτή την αδικία για τον νομό μας. Έτσι τη χαρακτηρίζω τώρα, μπορεί να είναι και αδόκιμος ο όρος. Και κατευθείαν το αναδείξαμε και είδαμε ότι ήταν και αυτό ένα αντικείμενο της συζήτησης που είχατε με τον Πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, και αυτό το εγώ έθεσα κάτι ευρύτερο. Αλλά συζητήσαμε και αυτό είναι σχετικό και συζητήσαμε και αυτό με αφορμή αυτή τη συζήτηση που γίνεται. Εγώ αυτό που έθεσα είναι την υλοποίηση ενός μέτρου το οποίο υπάρχει ως πρόταση μέσα στο πόρισμα της Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Τράχης, που λέει ενίσχυση, κινητροδότηση με οικονομική ενίσχυση της κατασκευής κατοικίας στα ζευγάρια, και εγώ είπα για τα νέα ζευγάρια της κατοικίας στο Βόρειο Εύρο, και εγώ είπα και στον Κεντρικό Εύρο, διότι κατά την άποψή μου και η περιοχή του Σουφλίου έχει τα ίδια προβλήματα με αυτά που έχει σήμερα ο Βόρειος Εύρος, ίσως να έχει και περισσότερα σε κάποια θέματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο είπα είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την υλοποίηση αυτής της πρότασης, του προγράμματος δηλαδή, ενίσχυση των νέων ζευγαριών που επιλέγουν να μείνουν στον Βόρειο Εύρο, να εγκατασταθούν, να φτιάξουν το σπίτι τους ή να ανακαινήσουν ένα παλιότερο σπίτι το οποίο έχουν στην ιδιοκτησία τους. Ο Πρωθυπουργός το είδε με πολύ ενδιαφέρον, είπε ότι πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε την πρόταση αυτή και μου ζήτησε να συνεργαστώ με τους αρμόδιους, με τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες, προκειμένου η πρόταση αυτή να λάβει μια πιο συγκεκριμένη μορφή. Το ένα είναι αυτό. Επευκαιρία λοιπόν και αυτού, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε όμως είναι κάτι ευρύτερο, του είπα ότι υπήρξε και μια παράληψη σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό της ενίσχυσης, της επιδότησης 15% από το Υπουργείο Ενέργειας τους νέους ανθρώπους, όπου δεν συμπεριλαμβάνει, όχι για λόγους σκοπιμότητος, προσέξτε, το πρόβλημα είναι καθαρά τεχνικό. Επειδή ο νόμος, η πρόνοια λέει, εννοώ η πρόνοια του νόμου λέει για δημοτικές ενότητες κάτω των 2.000 κατοίκων, εμείς στον Εύρο δεν έχουμε τέτοια δημοτική ενότητα. Όλες οι δημοτικές ενότητες είναι άνω των 2.000 κατοίκων, δηλαδή εκ των πραγμάτων αποκλείεται. Άρα πρέπει να υπάρξει μια άλλη διατύπωση στον νόμο. Δεν είναι δηλαδή, είπαμε θα εξαιρεθεί ο Εύρος και το κάναμε με μια σκοπιμότητα, αλλά έτυχε ο Εύρος να μην έχει δημοτικές ενότητες κάτω των 2.000 κατοίκων. Εάν πάμε όμως σε κοινότητες, σε επίπεδο κοινοτήτων, πρώην κοινοτήτων, δηλαδή έτσι αποκλείεται η Βίσα, αποκλείονται εννοώ δημοτικές ενότητες. Ναι. Όπως είναι η Βίσα, όπως είναι ο Κυπρίνος, που έχουν χωριά, τα οποία είναι μεγάλα, αλλά και έχουν και μικρότερα χωριά. Γιατί να μην μπορεί να επιδοτηθεί ένας νέος άνθρωπος, δηλαδή, όπου είναι το εγώ στα κόμαρα. Έτσι. Άρα, λοιπόν,
νομίζω είναι λάθος η διατύπωση, οφείλουμε να την, να τη διορθώσουμε. Δεν το, ο Πρωθυπουργός, όπως είναι φυσικό, τα ξέρει όλα αυτά, τις λεπτομέρειες, και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό και αντιλήφθηκα ότι θα ασχοληθεί. Πάντως, εγώ θα σταθώ στην δική σας πρόταση να συμπεριληφθεί ολόκληρος ο Βόρειος Εύρος και ο Κεντρικός και να αφήσουμε τις δημοτικές ενότητες και τις τοπικές κοινότητες. Ακριβώς. Και... ακριβώς. Κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Δεν διεκδικώ την πρωτοτυπία της πρότασης. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι πρόταση που περιλαμβάνεται στο πόρισμα για τη Θράκη. Την κάναμε την επιτροπή, κάναμε το πόρισμα ακριβώς για να το υλοποιήσουμε, όχι για να είναι κάτι θεωρητικό. Λοιπόν, ότι ένα-ένα κάποια μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται, όπως αυτό που έγινε παραδείγματος χάρη με τον αναπτυξιακό νόμο και την κινητροδότηση που δόθηκε την επιπλέον με τον Εύρο. Πρέπει τώρα να κάνουμε κάτι και ειδικότερα για το Βόρειο, ειδικότερα για το Βόρειο Εύρο. Και επαναλαμβάνω, για μένα εντάσσω και την περιοχή του Κεντρικού Εύρου, του Δήμου Σουφλίου δηλαδή. Κύριε Κελέτση, το Γοργόν και χάριν έχει. Πλησιάζουν εκλογές και οι πολίτες φοβούνται ότι όλα αυτά που ακούμε δεν θα υλοποιηθούν ποτέ. Κοιτάξτε τώρα. Να μην συνδέουμε πράγματα τα οποία κατά την άποψή μου έχουν μια διάρκεια με τις εκλογές. Οι εκλογές καλώς ή κακώς τελειώνει η τετραετία, θα έρθουν κάποια στιγμή, θα προκύψουν. Δηλαδή, όσο πάμε, θα είμαστε πιο κοντά στις εκλογές. Δεν μπορεί όμως θέματα σοβαρά τα οποία συζητάμε, επειδή έρχονται οι εκλογές, να τα ακυρώνουμε ή να λέμε και να τα βάζουμε όλα, ας πούμε, στις μιλόπετρες των εκλογών και να τα απαξιώνουμε. Άσχετα αν τώρα θα είναι οι εκλογές, μετά θα είναι οι εκλογές, αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να το διεκδικήσουμε διαχρονικά για το μέλλον. Για μένα, ας γίνει προεργασία πριν τις εκλογές και ας εφαρμοστεί μετά τις εκλογές. Αλλά να γίνει, να εφαρμοστεί. Μα αυτό το πρόγραμμα θα τελειώσει το πρόγραμμα του εξοικονομών. Δεν μιλάω για το πρόγραμμα, μιλάω για την πρόταση του πορίσματος για τη Θράκη. Αυτό που περιλαμβάνεται στο πόρισμα για τη Θράκη. Κύριε Κελέτση, όμως δυστυχώς έχει εγκαθιδρυθεί στη συνείδησή μας το ότι μετά την απομάκρυνση από την κάλπη καμία υπόσχεση δεν αναγνωρίζεται. Έτσι έχουμε μάθει στην Ελλάδα. Πάντως, να σας πω κάτι. Τουλάχιστον η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας που προέκυψε από τις εκλογές το 19, έχει αποδείξει ότι έχει κάνει αυτά το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πραγμάτων που είχε υποσχεθεί και θα σας θυμίσω ότι έκανε και πολλά πράγματα πολύ περισσότερα από αυτά που ήταν στον προγραμματισμό της. Πλην όμως πρέπει να πω ότι κάποια πράγματα πάγωσαν ή πήγαν πίσω, διότι μην ξεχνάτε ότι είχαμε δύο κρίσεις σημαντικές, οι οποίες μας πήγαν πίσω. Η μία ήταν η υγειονομική κρίση, η πανδημία, που αναγκαστήκαμε να αναπροσαρμόσουμε τα πάντα από τη ζωή μας, την οικονομική μας δραστηριότητα, τη στήριξη που το κράτος έπρεπε να δώσει σε πολίτες και επιχειρήσεις, προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν όλο αυτό το διάστημα. Προσαρμόσαμε τα πάντα, άρα αναθεωρήσαμε και τους στόχους μας και τον προγραμματισμό μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανάγκες που προέκυψαν από την πανδημία. Αυτό ισχύει, όπως λέει ένας κοινός μας φίλος. Δεύτερον, ήρθε η ενεργειακή κρίση ως αποτέλεσμα του πολέμου, κάτι που επίσης δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε. Με τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, δεν θα είχαμε αυτές τις τιμές που έχουμε σήμερα στα καύσιμα, στην ενέργεια. Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Άρα και η οικονομία θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Εδώ λοιπόν διαχειριστήκαμε δύο πολύ σημαντικές κρίσεις και στη δεύτερη πάλι κλήθηκε να βάλει πλάτη το κράτος, πώς επιδοτώντας και καλύπτοντας ένα μέρος των αυξήσεων στους λογαριασμούς ή στην ενέργεια ή στο πετρέλαιο. Άρα λοιπόν αναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων να προσαρμόσουμε και το πρόγραμμα και τους στόχους μας και την πολιτική μας στα πλαίσια των δύο αυτών κρίσεων, προκειμένου να στηριχθούν τα αδύναμα κομμάτια της κοινωνίας, έτσι, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες αυτών των περιόδων. Μάλιστα. Τώρα, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, γιατί από ό,τι είπατε έχετε κι αλλού να δώσετε συνέντευξη σε άλλους συναδέλφους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Όχι ότι θα τα απαντήσετε βέβαια κιόλας. Μήπως του ξέφυγε του κυρίου Πρωθυπουργού καμιά ημερομηνία για τις εκλογές? Γιατί εσείς πιστεύετε ότι αν του ξέφυγε, εγώ θα σας το έλεγα? Γι' αυτό είπα όχι, πώς θα τα απαντήσετε κιόλας. Όχι, καταρχάς δεν έγινε τέτοια συζήτηση, ούτε υπήρχε περίπτωση να γίνει. Οι εκλογές σιγά σιγά πλησιάζουν. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι
μπαίνοντας στο 23, ανά πάσα στιγμή πλέον είμαστε στη φάση την προεκλογική και της αναμονής των εκλογών. Ναι, και δεν θεωρούνται πρόωρες. Το λέμε πολλές φορές εδώ με τον Γιάννη κάποια δημοσιεύματα. Τι πρόωρες, αφού τελειώνει. Ναι. Λοιπόν, πάντως εσείς είστε ετοιμοπόλεμος, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Πάντα. Να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και πάντα έτσι δυναμικός. Να είστε καλά και να είστε κι εσείς πάντοτε έτσι μάχημοι και ετοιμοπόλεμοι και αξιόμαχοι, όπως το κάνετε από αυτήν την ακριτική εκεί περιοχή και μέσω αυτής της ακριτικής φωνής του ραδιοφώνου σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα.